Εδώ και 25 χρόνια, το πρόγραμμα Live στην Κύπρο έχει δώσει ζωή σε πάνω από 45 έργα, στηρίζοντας δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα που προστατεύουν τη φύση μας, αλλά και την υγεία μας, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μας και αναδεικνύουν την αξία των οικοσυστημάτων μας. Επικοινώνησε σήμερα με το Εθνικό Σημείο Επαφής στο 2240 8926 ή μπες στο livecyclamen.com.cy και μάθε αν η δική σου ιδέα μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Πράσινη ιδέα. Πάρε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Life και κάνε την ιδέα σου πράξη. Ενημερώσου από το Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος Life στην Κύπρο και λάβε πλήρη στήριξη από τη συγγραφή της αίτησής σου μέχρι και μετά το τέλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Επίλεξε το υποπρόγραμμα που σε ενδιαφέρει. Γιατί μια πράσινη ιδέα θα υποφελήσει και το περιβάλλον και την επιχείρησή σου. Ενημερώσου στο livecyclamen.com.cy και στο 22 408 926. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για το Life λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα. Ήδη τα εισαγωγικά φιλμάκια μας έχουν δώσει κίνητρο και αφορμή να συζητήσουμε αρκετά. Και θα καλωσορίσω για τον λόγο αυτό την κυρία Μαριλένα Παπασταύρου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Λειτουργός περιβάλλοντος και είναι το, χειρίζεστε το Εθνικό Σημείο Επαφής του Life στην Κύπρο. Διότι όπως θα δούμε και στην πορεία της κουβέντας μας, κάθε χώρα έχει το δικό της Εθνικό Σημείο Επαφής. Καλωσορίζω τον κύριο, τον δόκτωρα Γιώργο Γεωργίου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας. Καλησπέρα. Σωστά. Σωστά. Καλησπέρα. Και ο δόκτωρ Κωνσταντίνος Μακρής μαζί μας, αναπληρωτής καθηγητής περιβαλλοντικής υγείας στο ΤΕΠΑΚ. Και οι δυο συντονίζετε διαφορετικά έργα, συντονιστή στο Life Organico, έτσι. Θα δούμε στην πορεία τι σημαίνουν αυτά. Γιατί θα ήθελα καταρχάς με τη βοήθειά σας, κυρία Παπασταύρου, να δούμε τι είναι το Life. Βεβαίως. Το Life είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο που εστιάζεται στο περιβάλλον και το κλίμα. Είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός, ο οποίος μας επιτρέπει να κάνουμε κάποιες ιδέες που έχουμε πραγματικότητα μέσω μιας χρηματικής στήριξης της ιδέας αυτής. Περιβάλλον και στη νέα προγραμματική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στοχευμένες δράσεις, φιλόδοξους στόχους και ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα για την κάθε μια χώρα ξεχωριστά να υλοποιηθεί και να φτάσει στους στόχους. Εξάλλου και το πακέτο και το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολλά κομμάτια του παζλ που συγχρηματοδοτούνται, αλλά όλα μαζί αποτελούν μια μεγάλη αλυσίδα. Αλλά το περιβάλλον είναι ένας από τους δύο, αν θέλετε, βασικούς πυλώνες. Ο άλλος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη επταετία. Το Life τρέχει εδώ και χρόνια. Ναι. Το Life τρέχει από το 92 μέχρι σήμερα. Είναι ένα επιτυχημένο εργαλείο και αυτός είναι ο βασικός λόγος που ανανεώνεται σε κάθε προγραμματική περίοδο. Και μάλιστα αυτή η ανανέωση έρχεται σχεδόν πάντα με μια σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος. Όπως είπατε και πριν με το σχέδιο ανάκαμψης, υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προσφέρει η Ευρώπη προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να φτάσουν σε ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, να προωθήσουν τις καινοτομίες τους, να γίνουν έργα. Και να γίνουν και πιο πράσινοι. Ναι, βεβαίως. Και πιο πράσινοι, ειδικά τώρα με το νέο πλαίσιο, με την Πράσινη Συμφωνία, οι στόχοι είναι πιο συγκεκριμένοι. Πιο αυστηροί από ποτέ. Πιο αυστηροί, πιο απαιτητικοί.
και έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο το οποίο πραγματικά, αν δείτε την πληθώρα των θεματικών που είναι διαθέσιμες για να υποβάλει κάποιος μια πρόταση, είναι το ιδανικό εργαλείο που στοχεύει στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής, της κλιματικής και πλέον και της ενεργειακής ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή και έτσι όπως περιγράφεται, βγάζω το συμπέρασμα ότι είναι συνέργειες όλων των φορέων, του δημοσίου, του ιδιωτικού, των δημοτικών αρχών, του κάθε ενός πολίτη ξεχωριστά και η ενέργεια του καθενός θα σχηματίσει, αν θέλετε, τη μεγάλη εικόνα στο τέλος της ημέρας. Εξάγω σωστά το συμπέρασμα? Ναι, το εξάγεται πάρα πολύ σωστά το συμπέρασμα. Όντως είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αν και το LIFE όταν είχε ξεκινήσει το 1992 προσανατολιζόταν πιο πολύ σε κυβερνητικές υπηρεσίες που είναι και αρμόδιοι φορείς για την εφαρμογή συγκεκριμένων νομοθεσιών. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα στα χρόνια έχει διαφανεί ότι χωρίς την καινοτομία που προσφέρουν κάποιες επιχειρήσεις, κάποια ερευνητικά κέντρα, κάποια ακαδημαϊκά κέντρα και φορείς, χωρίς την συμμετοχή τοπικών αρχών, ενδιαφερόμενων ομάδων και ανθρώπων, χωρίς τη συμβολή δηλαδή του κάθε ενός, το πρόγραμμα δεν μπορεί να φέρει τα ωφέλη που θέλουμε ή που ευχόμαστε. Και που θα μπορούσε στο τέλος της ημέρας, ναι. Να αξιοποιήσουμε το μέγιστο δυνατό, στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα ωφέλη που ενδεχομένως μπορούν να προκύψουν. Αλλά ναι, σήμερα πλέον μιλάμε για συνέργεια δηλαδή όλων των τμήματων. Διαχρονικά το LIFE από το 1992 είπατε. Ναι, ναι. Είναι πολλά τα χρόνια. Και μόνο που μένει στη ζωή τόσα χρόνια και χρηματοδοτείται κάθε φορά και επιπλέον, αυτό από μόνο του μας δίνει και την επιτυχία, αν θέλετε. Αλλά πού ακριβώς, σε ποιους απευθύνεται? Το LIFE είναι ένα εργαλείο που πλέον απευθύνεται σε οποιαδήποτε νομική οντότητα. Οποιοσδήποτε οργανισμός είναι εγγεγραμμένος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνητικός δικαιούχος ενός έργου. Άρα μιλάμε για τοπικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πλέον δίνεται δυνατότητα και σε νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο έργο, βέβαια στο πλαίσιο κάποιου εταιρικού σχήματος και μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε οργανισμός είναι εγγεγραμμένος. Βλέπετε και ένα αυξημένο ενδιαφέρον όσο περνάνε τα χρόνια που αποδίδεται, αν θέλετε, και στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση και το θέμα της κλιματικής αλλαγής και όλα όσα βλέπουμε τριγύρω μας και μας απασχολούν. Νιώθετε ότι επηρεάζει αυτό και το ενδιαφέρον τους σε τέτοια προγράμματα? Σίγουρα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, όπως είπατε και πριν. Υπάρχουν περισσότερες προκλήσεις πλέον και υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Άρα, ο συνδυασμός των δύο οδηγεί όσους έχουν έτσι λίγο το σκουλίκι μέσα τους να ψάχνουν και να βρίσκουν, να βρουν εναλλακτικές χρηματοδοτήσεις, ψάχνοντας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, πέραν δηλαδή από τις εθνικές χρηματοδοτήσεις, προκειμένου να βρουν κάποια άκρη με το να προωθήσουν την ιδέα τους και να κάνουν πραγματικότητα. Και να μπορέσουν να την υλοποιήσουν. Είναι συγχρηματοδοτούμενο ότι γίνεται, έτσι. Δηλαδή πρέπει να περιλαμβάνει και και κάποια εισφορά από τον ίδιο που θέλει να εμπλακεί. Αυτό είναι μειονέκτημα? Όντως η συγχρηματοδότηση καλύπτει ένα ποσοστό του συνολικού κόστους. Κάποιος θα μπορούσε να το θεωρήσει αρχικά ως μειονέκτημα. Μπορεί να σκεφτεί, μα πού να βρω εγώ το υπόλοιπο ποσό, ναι, να το βάλω κάτω, να συνεισφέρω. Όμως είναι καλύτερα να το βλέπουμε από την πλευρά του ότι ξεκινούσαμε με μηδενικούς πόρους και ξαφνικά έχουμε μπροστά μας μία χρηματοδοτική πηγή η οποία συγχρηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος από το συνολικό κόστος. Άρα, αν το δούμε με αυτή την πλευρά και αν δούμε ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβουλευτικές εταιρείες, ιδρύματα ακαδημαϊκά, τοπικές αρχές, μειώνει και το ρίσκο της επένδυσης που θα έπρεπε να κάνουμε αρχικά
προκειμένου να φτάσουμε το στόχο μας. Μάλιστα, άρα θέλει καλή μελέτη, σωστή μελέτη. Η διαδικασία είναι δύσκολη, είναι γραφειοκρατικά που θα ταλαιπωρήσει, θα βασανίσει κάποιον. Η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι δύσκολη. Υπάρχουν συγκεκριμένος τρόπος που υποβάλλεται η πρόταση, συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να γραφτούν, περιγραφές, τεχνοοικονομικά στοιχεία. Αλλά με κάθε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρέπει η Ευρώπη με κάποιο τρόπο να διασφαλίσει ότι και το τελευταίο ευρώ του φορολογούμενου Ευρωπαίου πολίτη πάει με το σωστό τρόπο για τον σωστό σκοπό. Άρα η διαδικασία υπάρχει κάτω, είναι παρόμοια με τις διαδικασίες που υπάρχουν για τα άλλα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ομάδα όμως που έχει το Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα LIFE βρίσκεται στη θέση να προσφέρει οποιασδήποτε υπηρεσίες στήριξης χρειάζονται στους αιτητές, από το αν ταιριάζει δηλαδή η ιδέα τους στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, από τα σημεία που πρέπει να συμπληρωθούν, από το ποια είναι η προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, από την έκταση που θα έχει το έργο του μέχρι εταίρους, αν ψάχνει καλούς συνεργάτες, τους ιδανικούς και δεν μπορεί να τους βρει εύκολα. Όλο αυτό το κομμάτι μπορεί το Εθνικό Σημείο Επαφής του LIFE στην Κύπρο, το Τμήμα Περιβάλλοντος, να στηρίξει όλη την διαδικασία. Δεν τους γράφετε και την έκθεση, την πρόταση, αλλά τους δίνετε την κατευθυντήρια γραμμή, τους βοηθάτε. Φαντάζομαι όποιος το έχει κάνει για πρώτη φορά φαντάζει πιο δύσκολο, ίσως στην πορεία υπάρχει μια εξοικείωση όπως με όλα φυσικά. Θα ήθελα όμως να αρχίσουμε να βάζουμε και παραδείγματα, δηλαδή να κατανοήσουμε ακριβώς ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα προγράμματα. Και έχουμε δύο ωραιότατα παραδείγματα για να δούμε, να συζητήσουμε και να μας βάλετε λίγο, κύριε Γεωργίου, εσείς στο δικό σας πρόγραμμα. Τι ακριβώς κάνατε, πότε το ξεκινήσατε και σε ποιο σημείο είσαστε σήμερα? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η ιδέα ξεκίνησε περίπου το 2012, όταν θέλαμε να υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος από τον απλό κόσμο στην ενεργειακή μετάβαση και κυρίως στην εισχώρηση των φωτοβολταϊκών στο δίκτυο μας. Έτσι, στο πρόγραμμα συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, καθώς και ο ιδιωτικός τομέας, η Ιντελόιτ. Και η ιδέα ήταν να ξεκινήσουμε από τον απλό άνθρωπο, με μικρά βήματα, αλλά να έχουμε μεγάλο αντίκτυπο στο κλίμα. Άρα το τι είχαμε κάνει, είπαμε ότι θα δώσουμε την ευκαιρία σε 300 οικογένειες, θα γίνει η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, είχαν φωτοβολταϊκά, και θα ξεκινήσουμε να κοιτάζουμε τη συμπεριφορά, την ενεργειακή συμπεριφορά. Θα αλλάξουμε επίσης, θα κάνουμε διαχείριση της ζήτησης, δηλαδή θα προσπαθήσουμε μέσω εκπαίδευσης του κόσμου και επίσης αυτό που ονομάζονται δυναμικές διατιμήσεις. Άρα μέχρι αυτή τη στιγμή ο ηλεκτρισμός πληρωνόταν σε μια σταθερή τιμή. Εμείς είχαμε αναπτύξει... Ή μια αυξανόμενη, επιτρέψτε μου και λίγο το χιούμορ, ειδικά τέτοια εποχή. Αυξανόμενη στο χρόνο. Σταθερή θα ήμασταν, ναι, χαρούμενοι να ήταν. Ναι. Τουλάχιστον για τα χρόνια μας ήταν σταθερή. Ναι. Εμείς όμως δώσαμε την εναλλακτική επιλογή. Είχαμε πει ότι θα αλλάξουμε τις διατιμήσεις ανάλογα με την ώρα της ημέρας, ούτως ώστε να κάνουμε αυτό που ονομάζεται διαχείριση της ζήτησης. Άρα, για παράδειγμα, να μην βάλεις το πλυντήριο σου η ώρα 11 το πρωί, που είναι ακριβώς ο ηλεκτρισμός, να το βάλεις η ώρα 6-7 το απόγευμα. Αυτό έχει ως αντίκτυπο να μπορέσει να γίνει περισσότερη εισχώρηση των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, γιατί θα έχεις ένα δίκτυο που θα μπορέσει να έχει περισσότερες ανανεώσιμες, θα διαχειριστείς τη ζήτησή σου, ούτως ώστε να μπορέσεις να έχεις περισσότερη διείσδυση, αυτό που έχουμε πει, των φωτοβολταϊκών. Και εννοουμένου ότι η αποθήκευση της ενέργειας δεν είναι στο τραπέζι έτσι όπως θα θέλαμε, τουλάχιστον. Ακριβώς. Ερχόμαστε με συμπληρωματικές και δράσεις να βρούμε τρόπους
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πέτυχε. Ακριβώς. Πιστεύω πέτυχε, διότι καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, το πιο σημαντικό. Ο κόσμος τώρα είναι πιο συνειδητοποιημένος. Οι 300 αυτοί. Οι 300, αλλά η όλη ιδέα ήταν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τον υπόλοιπο κόσμο μέσω αυτού του πιλωτικού. Άρα η εκπαίδευση αυτών των 300, αλλά και όλες οι δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων, θεωρώ είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο να ο κόσμος να μπορέσει να γνωρίσει περισσότερο αυτά τα θέματα. Εσείς πήρατε κάποια μετρήσιμα αποτελέσματα από αυτούς τους 300, αλλά ας δούμε πρώτα το βίντεο για να βάλουμε και τους φίλους τηλεθεατές πιο πολύ και πιο καλά στη συζήτηση και τα ερωτήματα θα τα θέσω στην πορεία. Να δούμε το βίντεο. Πρόγραμμα Life. Έργα ζωής για το περιβάλλον και το κλίμα. Το πρόγραμμα Life αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας. Στην πατρίδα μας, εθνικό σημείο επαφής για το πρόγραμμα Life είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η ομάδα του Τμήματος Περιβάλλοντος μεριμνά για την υποστήριξη των έργων Life τόσο κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησής τους όσο και μετά από αυτήν. Γιατί τα έργα Life δεν τελειώνουν όταν τελειώσει η χρηματοδότηση, αλλά συνεχίζουν με δράσεις Afterlife. Οι δράσεις αυτές είναι ουσιαστικά η συνέχιση, αναπαραγωγή και μεταφορά όλων αυτών που το εκάστοτε έργο έχει επιτύχει με την ολοκλήρωσή του. Smart PV. Το έργο Smart PV ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα Life στην Κύπρο. Στόχος του ήταν η προώθηση και βέλτιστη ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας με τη χρήση έξυπνων μετρητών και δυναμικών διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πιλωτική εφαρμογή του έργου υπήρξε ενεργή εμπλοκή 300 οικιακών καταναλωτών από διάφορες περιοχές της Κύπρου. Σημαντικό κίνητρο των συμμετεχόντων ήταν η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της καλύτερης διαχείρισης της ζήτησής τους. Γι' αυτό το σκοπό, οι ιδιοκτήτες των σπιτιών εκπαιδεύτηκαν για να βελτιώσουν το ενεργειακό τους προφίλ. Το αποτέλεσμα. Όλοι οι συμμετέχοντες στο έργο κατάφεραν να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και να μειώσουν τους λογαριασμούς τους. Φυσικά, ιδιαίτερο ήταν το όφελος και για το περιβάλλον, αφού λιγότερη κατανάλωση σημαίνει και μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Το έργο Smart PV ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2017. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι δράσεις Afterlife συνεχίζονται και περιλαμβάνουν συνεχή παρακολούθηση των δεδομένων ώστε να αποκτηθεί γνώση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και παραγωγών ενέργειας. Απότερος σκοπός είναι η βελτιστοποίηση του δυναμικού εργαλείου τιμολόγησης που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου. Ανάπτυξη εφαρμογών πρόβλεψης ενέργειας και ισχύως με στόχο την ευκολότερη διείσδυση των φωτοβολταϊκών στο δίκτυο. Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων διατιμήσεων από την ΑΕΚ χάρη στο εργαλείο ανάπτυξης δυναμικής διατίμησης και τη σχετική εμπειρία που έχει συγκεντρωθεί. Και τέλος, αξιοποίηση δομών και τεχνογνωσίας για νέες δράσεις στον τομέα της ενέργειας στην Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να αναφερθεί ότι η βάση δεδομένων του Smart PV ενσωματώθηκε στο νέο σύστημα διαχείρισης δεδομένων μετρητών του διαχειριστή συστήματος διανομής. Η εξαιρετική δουλειά που έγινε για το έργο αναγνωρίστηκε τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τους Ευρωπαίους πολίτες. Το 2019, μετά από δημόσια ψηφοφορία, το έργο έλαβε το Life Βραβείο Πολιτών της Χρονιάς, ενώ το 2020 διακρίθηκε με το Διεθνές Περιβαλλοντικό Βραβείο Energy Globe Award 2020. Επίσης, το 2021 χαρακτηρίστηκε από το European Energy Research Alliance ως ένα από τα καλύτερα έργα βέλτιστης πρακτικής στην Ευρώπη. Οι δράσεις Afterlife διασφαλίζουν ότι όσα πετύχαμε με το πρόγραμμα Life δεν θα χαθούν. Αυτές οι δράσεις καθορίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα κάθε έργου και εξασφαλίζουν ότι οι λύσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο κάθε έργου θα έχουν συνεχή και απρόσκοπτη χρήση. Επίσης, αποσκοπούν στη χρήση των λύσεων αυτών και από άλλες οντότητες ή τομείς και στην διαφοροποίηση και μεταφορά για να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς.
Οι δράσεις Afterlife ουσιαστικά δρούν σαν καταλύτης και σαν πολλαπλασιαστής των αποτελεσμάτων των έργων και τα κάνουν γνωστά σε μεγάλες μάζες πληθυσμού, αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Από την πλευρά μας, ως Τμήμα Περιβάλλοντος, αλλά και Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Life στην Κύπρο, προωθούμε, ενθαρρύνουμε, αλλά και στηρίζουμε τις δράσεις Afterlife όλων των έργων. Γιατί οι δράσεις αυτές δεν στοχεύουν μόνο στην απλή μεταφορά γνώσης, αλλά στην ουσιαστική συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Πρόγραμμα Life. Έργα ζωής για το περιβάλλον και το κλίμα. Μάλιστα, κύριε Γεωργίου, πήραμε μια καλή γεύση από το πρόγραμμά σας. Θα μπορούσαν αυτά τα αποτελέσματα, γιατί προφανώς καταλήξατε σε κάποια συμπεράσματα, κάποια πορίσματα, θα μπορούσαν αυτά τα συμπεράσματα να αξιοποιηθούν καλύτερα προς όφελος των Κυπρίων πολιτών? Σίγουρα τα αποτελέσματα ήδη αξιοποιούνται. Για παράδειγμα, οι δυναμικές διατιμήσεις ήταν η αρχή για να γίνουν δυναμικές διατιμήσεις στην Κύπρο, οι οποίες έχουν εγκριθεί πρόσφατα. Το άλλο πολύ σημαντικό τώρα που βλέπω είναι για το afterlife είναι, όπως το έχετε πει και εσείς, η αποθήκευση. Αυτή το δίκτυο των 300 οικογενειών αποτελούν για μας εφαλτήριο για εγκατάσταση αποθήκευσης, ούτως ώστε να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για το πώς μπορεί να συνδυαστεί η αποθήκευση και να μπορέσουμε να αυξήσουμε περαιτέρω τη διείσδυση των φωτοβολταϊκών, τουλάχιστον στην Κύπρο ή σε περιοχές όπως νησιά που δεν είναι απομονωμένα δίκτυα. Άρα σίγουρα το afterlife και τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει από το πρόγραμμα μας βοηθούν ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε πραγματικότητα την ενεργειακή μετάβαση. Νομίζω είναι πιο επίκαιρο από ποτέ να μιλάμε σήμερα για την ενεργειακή μετάβαση, εννοουμένου και των αυξήσεων στον τομέα της ενέργειας και ότι αυτό συνεπάγεται για τους καταναλωτές, για τους πολίτες και για το κύμα ακρίβειας που έχει κάνει ήδη την εμφάνισή του και θα δούμε και ποια θα είναι και η πορεία του. Πιστεύετε μέσα από την εμπειρία σας με αυτό το πρόγραμμα ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε στο κομμάτι της ενέργειας? Καταλάβατε ότι υπάρχει θέληση για αλλαγή, πίεση από τους πολίτες ίσως? Ποιος συνδυασμός είναι αυτός που θα επιφέρει τα πράγματα να κινηθούν προς μία κατεύθυνση γρήγορη, γιατί όσο γρήγορη γίνεται, αυτές οι αλλαγές θέλουν χρόνο και χρήμα. Πιστεύω είμαστε μόνο στην αρχή, τώρα ξεκίνα η μετάβαση. Απλώς το τι ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο και είναι αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε στο πρόγραμμα το Smart PV. Θέλαμε να έχουμε μεγάλο αντίκτυπο, αλλά θέλαμε να φέρουμε μαζί μας τον απλό άνθρωπο. Και έτσι μικρά-μικρά βήματα μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο κλίμα. Άρα αυτό που βλέπω να είναι πολύ ουσιαστικό είναι να πάρουμε μαζί μας τους ανθρώπους, να εκπαιδεύσουμε, να μάθουμε τον κόσμο τι σημαίνει ενεργειακή μετάβαση, τι μπορούν να κάνουν για να μπορέσουν να φτάσουμε σε αυτήν την ενεργειακή μετάβαση, ώστε όλοι μαζί να νιώθουμε ότι πάμε προς μια κοινή πορεία. Αυτοί οι 300, τους οποίους μελετήσατε και σκοπεύετε να ξαναμελετήσετε για το θέμα της αποθήκευσης, ήταν ένα δείγμα της κοινωνίας μας, δηλαδή είναι solid τα αποτελέσματα που έχετε βγάλει? Νιώθετε σίγουροι ότι έχετε ένα πιστό αντίγραφο σε μικρογραφία της κοινωνίας μας? Ήταν κρίσιμη σημασία για μας αυτό το δείγμα των 300 οικογενειών να αντικατοπτρίζουν ολόκληρη την Κύπρο, κυρίως τους καταναλωτές, τους απλούς καταναλωτές. Άρα κάναμε μεγάλη προσπάθεια να επιλέξουμε οικογένειες από την πόλη, οικογένειες από το βουνό, διαφορετικών μορφωτικών επίπεδων, ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να γίνουν, να είναι αντιπροσωπευτικά ολοκληρής της Κύπρου. Και το πρώτο που κάναμε ήταν να σιγουρευτούμε ότι πράγματι το δείγμα μας ήταν αντιπροσωπευτικό.
Είδατε και αλλαγή, γιατί αυτό το πρόγραμμα έτρεξε για χρόνια. Είδατε και αλλαγή στη συμπεριφορά των ίδιων των ανθρώπων που συμμετείχαν, δηλαδή ξεκινώντας από μία άγνοια, αν θέλετε, ή γνωρίζοντας πάρα πολύ λίγα, είδατε γρήγορη αλλαγή και μετάβαση και αυτό είχε και διαφορά στην κουλτούρα τους, στη συμπεριφορά τους. Είδαμε μεγάλες αλλαγές. Σίγουρα θα έλεγα ότι υπήρχαν δύο κατηγορίες. Μια κατηγορία που θέλαν να προχωρήσουμε την τεχνολογία, η άλλη κατηγορία αυτή που ήταν λίγο πίσω στην τεχνολογία, που στην αρχή ήταν πιο φοβισμένοι να κάνουν αλλαγές. Το σημαντικό όμως είναι ότι η καθημερινότητα, δηλαδή τους δώσαμε μια εφαρμογή που μπορούν να δουν την κατανάλωση τους ανά πάσα στιγμή, η επαφή με την εκπαίδευση, με εμάς και με τον κόσμο που έκανε την εκπαίδευση, που μπήκαμε στα σπίτια τους και τους εξηγήσαμε τι σημαίνει να αλλάξεις τις δυναμικές διατιμήσεις, πώς μπορείς να μειώσεις το ηλεκτρικό σου ρεύμα, σίγουρα βοήθησε στο να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Και το είδαμε και στους λογαριασμούς του ρεύματος που είχαν στο τέλος του διμήνου. Ο περισσότερος κόσμος... Η επιβράβευση έρχεται εκεί, δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις ακόμη περισσότερο ότι έχεις και ένα άλλο όφελος, ίσως που συμβαδίζει περισσότερο με το πορτοφόλι και το θέμα της επιβίωσης. Οπότε, ναι, κακά τα ψέματα, κάποια αυτό πράγματα, θέλε. Ναι, αυτό. Κακά τα ψέματα, το οικονομικό... Παίζει ρόλο. Σημαντικό. Πολύ ωραία. Κύριε Μακρύ, εσείς ασχοληθήκατε με ένα πολύ ενδιαφέρον, διαφορετικό, αλλά πολύ ενδιαφέρον, εξίσου ενδιαφέρον κομμάτι στο δικό σας έργο. Πώς ξεκινήσατε, ποια ήταν η ιδέα? Αρχικά ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές που είναι μαζί μας σήμερα. Η δικιά μας ιδέα προέκυψε από την ανάγκη να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την κλιματική αλλαγή, η οποία, μιλάμε για το 2012-2013, ήταν και τότε ένα από τα κέρια και θα έλεγα πολύ σημαντικά ζητήματα του τόπου, μιας και η Κύπρος θεωρείται ότι είναι ένας πολύ ευαίσθητος τόπος για θέματα κλιματικής αλλαγής. Αλήθεια. Και ήδη βλέπουμε τις εκφάνσεις κλιματικής αλλαγής, πώς ταλανίζουν το νησί, κοινωνικά θέματα, οικονομικά θέματα που σχετίζονται επίσης και με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οπότε σκεφτόμασταν τρόπους πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες από αυτές τις εκφάνσεις κλιματικής αλλαγής και μία προσέγγιση ήταν να δώσουμε έμφαση στην βιολογική γεωργία, μιας και υπήρχαν κάποιες ενδείξεις από ερευνητικά τότε ευρήματα ότι μπορούσαν να μειωθούν κάποιοι συγκεκριμένοι αέριοι ρήποι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως το υποξείδιο του αζότου, για παράδειγμα. Mm-hmm. Οπότε, κάποιες πρακτικές βιολογικής γεωργίας θέλαμε να τις εφαρμόσουμε στο χωράφι, από τη μία, έτσι ώστε να μειωθεί το κλιματικό αποτύπωμα, αν μπορούμε να πούμε έτσι, της Κύπρου, εφόσον αυτή η πρακτική γίνει πιο μεγάλη και πιο ευρεία σε όλο το νησί. Και κατά δεύτερον, θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε και τον κόσμο να αρχίσει να καταναλώνει περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Μιας και δυστυχώς η Κύπρος από τότε ακόμα, πριν από 10 χρόνια, ήταν πρώτη στη λίστα των ευρωπαϊκών κρατών στα θέματα παιδικής παχυσαρκίας. Και ένας παράγοντας εκ των πολλών, μιας και η παχυσαρκία... Σίγουρο δεν είναι, με μεσογειακή διατροφή, τόσα ωφέλη και να μιμούμαστε άλλους τρόπους διατροφής, να ακολουθούμε μια τάση και μια μόδα που στο τέλος ημέρας το κάναμε τον απολογισμό, δεν μας άρεσε και πολύ, ναι. Δυστυχώς αυτή η αρνητική πρωτιά που είχε τότε η Κύπρος την κατέχει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή τίποτα δεν έχει αλλάξει μετά από 10 χρόνια σε ό,τι αφορά το θέμα των επιπέδων παιδικής παχυσαρκίας για τα παιδιά στην Κύπρο. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στα αγόρια, από ό,τι στα κορίτσια, θα έλεγα. Και θέλαμε να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε, για παράδειγμα, την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, mm-hmm. ίσως με την εισαγωγή βιολογικών φρούτων και λαχανικών και κάποιων ενδείξεων που είχαμε τότε σε ό,τι αφορά τη μείωση των υπολοιμάτων φυτοφαρμάκων στα συγκεκριμένα φρούτα και λαχανικά, θα μπορούσαμε έτσι να αυξήσουμε και την τάση των οικογενειών να υιοθετούν και τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά. Είχατε ερωτήματα μπροστά σας και αρκετούς στόχους. Τα ερωτήματα αυτά προέκυψαν από επαφές που είχαμε με την κοινωνία. Δηλαδή, ένα σημαντικό
ατού, θα έλεγα, του προγράμματος LIFE είναι ότι δίνει την ευκαιρία σε ερευνητές, αλλά και όχι μόνο σε ερευνητές, να συνεργαστούν μαζί και να δουν από κοντά κάποια προβλήματα της κοινωνίας και πώς να εφαρμοστούν λύσεις, παρεμβάσεις δηλαδή, όπως αυτή του Ινστιτούτου ΦΟΣ, παρεμβάσεις για να κάνουν τη ζωή μας είτε πιο υγιή, είτε πιο εύκολη, είτε πιο οικονομική. Καλύτερη, όπως και να έχει. Ναι. Αυτές οι πρακτικές ενσωματώνονται σε ευρωπαϊκές πολιτικές. Είτε είναι πολιτικές υγείας, είτε είναι πολιτικές κλίματος, είτε είναι πολιτικές περιβάλλοντος. Άρα αυτό το εργαλείο το χρηματοδοτικό, το LIFE, βοηθάει να εφαρμοστεί καλύτερα ευρωπαϊκή πολιτική, για την οποία όντως τα προηγούμενα μπορεί 10 χρόνια να έχουν εξοδευτεί εκατομμύρια ευρώ, να έχουν γίνει πάρα πολλές συνεδριάσεις, να έχουν συσσωρευτεί τόνοι χαρτιού δεδομένων και στοιχείων για να βγει αυτή η 20 σελίδες ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη. Ναι. Και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι από τη θεωρία, από το χαρτί στην πράξη, απέχουμε παρασάγκας πολλές φορές. Ναι, ναι. Και εκεί έρχεται το εργαλείο LIFE, τουλάχιστον εμείς έτσι το αντιληφθήκαμε, έρχεται να εφαρμόσει καλύτερα τις ευρωπαϊκές πολιτικές, να δούμε με ποιους τρόπους μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής, για το κλίμα για παράδειγμα. Το οποίο πού αποβλέπει? Αποβλέπει να κάνουμε την ζωή μας πιο υγιής, να κοιτάξουμε το ευζήν, να βελτιώσουμε την υγιεινή διατροφή των παιδιών μας, να βοηθήσουμε την κοινωνία να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις της κλιματικής κρίσης. Τουλάχιστον αυτό προσπάθησαμε να δούμε, πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα προβλήματα, τα οποία δυστυχώς ήταν τότε κερία, είναι ακόμα πιο έντονα στις μέρες μας. Είναι και σήμερα. Ναι. Δεν μιλάμε για κάτι, για κάποιο ιστορικό πρόβλημα, μιλάμε για την πραγματικότητα σήμερα. Και η σημερινή πραγματικότητα είναι εξίσου άσχημη, αν όχι περισσότερο άσχημη, θα έλεγα. Επιτρέψτε μου να αναφέρω. Νομίζω θα συμφωνήσω με το δεύτερο κομμάτι. Δυστυχώς, ότι τα πράγματα δεν βελτιώνονται, τα πράγματα καλυτερεύουν. Χειροτερεύουν, με συγχωρείτε. Και η πανδημία, για να είμαστε και λίγο επίκαιροι, δεν βοήθησε. Δηλαδή, τάσεις οι οποίες σχετίζονται με την υγιεινή διατροφή, πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονταν προ-πανδημίας, για να βελτιώσουμε την κατανάλωση των παιδιών μας σε φρούτα και λαχανικά, να κάνουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Ή ο εγκλεισμός, τα προστατευτικά μέτρα της πανδημίας δεν βοήθησαν καθόλου προς αυτήν την κατεύθυνση. Οπότε πήγαμε πίσω, θα έλεγα, αντί να μείνουμε έστω και σταθερά εκεί που ήμασταν. Οπότε απαιτούνται περαιτέρω δράσεις. Να δούμε το δικό σας σχετικό βίντεο και να επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Για να δούμε. Πρόγραμμα LIFE. Έργα ζωής για το περιβάλλον και το κλίμα. Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας. Στην πατρίδα μας, εθνικό σημείο επαφής για το πρόγραμμα LIFE είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η ομάδα του Τμήματος Περιβάλλοντος μεριμνά για την υποστήριξη των έργων LIFE, τόσο κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησής τους, όσο και μετά από αυτήν. Γιατί τα έργα LIFE δεν τελειώνουν όταν τελειώσει η χρηματοδότηση, αλλά συνεχίζουν με δράσεις After LIFE. Οι δράσεις αυτές είναι ουσιαστικά η συνέχιση, αναπαραγωγή και μεταφορά όλων αυτών που το εκάστοτε έργο έχει επιτύχει με την ολοκλήρωσή του. LIFE Οργάνικο. Δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα είναι η παιδική παχυσαρκία που τίνει να λάβει διαστάσεις πανδημίας και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που απειλεί τις επόμενες γενιές. Ένα μέσο για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, το έργο LIFE Οργάνικο. Κυρίως σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της βιολογικής γεωργίας και των βιολογικών προϊόντων μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων δικτών. Αποτελεσματικότητα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Περιβαλλοντική και αγρονομική ποιότητα. Μειωμένη έκθεση παιδιών σε φυτοφάρμακα. Προώθηση της υγιεινής διατροφής για αναχέτηση της παχυσαρκίας και προαγωγή της υγείας των παιδιών.
Το Life Organico διήρκησε 4 χρόνια και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 2019. Με την ολοκλήρωση του έργου, οι εταίροι συνεχίζουν τις afterlife δράσεις τους. Τα ευρήματα του Organico Life αποτυπώθηκαν σε συμβουλευτικό σχέδιο προώθησης της βιολογικής γεωργίας και των βιολογικών προϊόντων. Αυτό το σχέδιο θα ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του ευρύτερου εθνικού σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Ακόμη, διοργανώνονται σεμινάρια για τα ωφέλη της βιολογικής γεωργίας και προγραμματίζονται ενημερωτικές επισκέψεις σε γεωργούς. Λαμβάνουν χώρα επιτυχημένες υπαίθριες αγορές με βιολογικά προϊόντα στον χώρο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου παραγωγοί και καταναλωτές έρχονται σε άμεση επαφή. Βιολογικά φρούτα και λαχανικά προσφέρονται στα παιδιά ολοήμερων σχολείων μέσω ενός νέου έργου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Για τα αποτελέσματα του έργου Organico Life ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ενώ φυσικά συνεχίζεται ανελιπώς η ενημέρωση του κοινού και σχετικών υπουργείων της χώρας. Οι δράσεις Afterlife διασφαλίζουν ότι όσα πετύχαμε με το πρόγραμμα Life δεν θα χαθούν. Αυτές οι δράσεις καθορίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα κάθε έργου και εξασφαλίζουν ότι οι λύσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου θα έχουν συνεχή και απρόσκοπτη χρήση. Επίσης, αποσκοπούν στη χρήση των λύσεων αυτών και από άλλες οντότητες ή τομείς ή στη διαφοροποίηση και μεταφορά τους για να εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. Οι δράσεις Afterlife ουσιαστικά δρούν σαν πολλαπλασιαστής των αποτελεσμάτων των έργων και τα κάνουν γνωστά σε μεγάλες μάζες του πληθυσμού, αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Από την πλευρά μας, ως Τμήμα Περιβάλλοντος και Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Life στην Κύπρο, προωθούμε, ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε αυτές τις δράσεις Afterlife των διάφορων έργων. Γιατί οι δράσεις αυτές δεν στοχεύουν στην απλή μεταφορά γνώσης, αλλά στην ουσιαστική συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Πρόγραμμα Life. Έργα ζωής για το περιβάλλον και το κλίμα. Είχατε, κύριε Μακρύ, είχατε αποτελέσματα που σας εξέπληξαν ακόμη και εσάς, μελετώντας τα πράγματα κάτω από το δικό σας μικροσκόπιο. Ναι, τα αποτελέσματα της μελέτης που κάναμε, που αφορούσε κατά πόσο η συστηματική διατροφή παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παιδιά δημοτικού, 5 και 6 δημοτικού, για 40 μέρες, τα οποία ακολουθούσαν μια συστηματική βιολογική διατροφή, τους δίναμε δωρεάν όλα τα βιολογικά γεύματα, όλα τα γεύματα της ημέρας, τα οποία ήταν εξ ολοκλήρου βιολογικά, και θέλαμε να δούμε σε πρώτη φάση εάν μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν το χημικό φορτίο των παιδιών σε φυτοφάρμακα, μιας και υπολείμματα φυτοφαρμάκων υπάρχουν σε συμβατικά τρόφιμα. Και δεύτερον, θέλαμε να δούμε κατά πόσο μπορεί αυτή η συστηματική βιολογική διατροφή να έχει κάποιο ωφέλη υγείας για το παιδί. Έχει. Τελικά είδαμε ότι έχει. Είδαμε ότι μπορέσαν τα παιδιά μετά από 40 μέρες να μειώσουν κάποιους δείκτες οξυδοτικού στρες και φλεγμονής, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι πρώιμοι δείκτες επιβάρησης του οργανισμού. Και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε ένα πρώτης τάξης επιστημονικό data set, μια συλλογή δεδομένων, τα οποία είναι στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσει να τα διαχειριστεί και να δει πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα την υγεία των παιδιών μας μέσω από πρακτικές οι οποίες αποβλέπουν σε μια πιο υγιεινή διατροφή. Υπάρχουν και προτάσεις, υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων ή καλύτερης ενημέρωσης, αν θέλετε, περισσότερης ενημέρωσης, όχι καλύτερης, για την αλλαγή της κουλτούρας όλων εμάς των πολιτών σε τέτοια ζητήματα βιολογικής καλλιέργειας, αλλά και των ίδιων των γεωργών. Και υπάρχουν χώρες που παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα από τα δικά μας, τα οποία, όπως προαναφέραμε, δεν είναι και τα καλύτερα. Ναι. Λυπούμε που θα τα αναφέρω, αλλά ναι, υπάρχουν πολλές χώρες ευρωπαϊκές οι οποίες δείχνουν το δρόμο. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά σε θέματα που σχετίζονται και γεωργίας, βιολογικής γεωργίας, αλλά και υγιεινής διατροφής, κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, στην οποία είμαστε πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Προσωπικά μου έκανε εντύπωση και που βρήκατε πόσον αριθμό, 40 παιδιά είπατε να καταναλώνουν για σειρά ημερών. Είχαμε 150 παιδιά. 100 παιδιά για 40 ημέρες, τότε εκεί είναι το 40. Μου έκανε εντύπωση που βρήκατε αυτά τα παιδιά να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα διατροφής. Γιατί ναι, θεωρώ ότι δύσκολο τους πείθεις.
Είναι βεβαίως είναι θέμα μεγάλων αυτό, δεν είναι θέμα των παιδιών. Η μεγαλύτερη προαντολή. Είναι πολύ δύσκολο και τα θέματα παρέμβασης στην κοινωνία, τα οποία πραγματεύεται πολλές φορές ο τομέας της δημόσιας υγείας, καλή ώρα βλέπουμε τώρα η πανδημία, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πείθεις την κοινωνία, όλες τις κοινωνικές ομάδες, πώς να τις προσεγγίσεις, να τις δείξεις τα ωφέλη, να τις δείξεις τις αδυναμίες, να τις έχεις από κοντά, να είσαι δίπλα τους αναπεριοδικά διαστήματα, να τους βοηθάς, να τους ενθαρρύνεις, να βλέπεις πώς πηγαίνει αυτή η παρέμβαση. Να ενδιαφέρεσαι δηλαδή με λίγα λόγια. Πρέπει να είσαι δίπλα τους. Ναι. Αλλιώς με το να κάνεις μια εκδήλωση, να τους δώσεις ένα flyer και να τους αφήσεις μετά στο έλεος του Θεού, δεν μπορείς να περιμένεις επιτυχημένα αποτελέσματα εις βάθος χρόνου. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας, κύριε Μακρύ. Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαμε να τα πάρουμε και να τα εφαρμόσουμε και εδώ, δηλαδή με το πέρας ενός έργου. Ενδιαφέρεται κάποιος να πάρει αυτά τα αποτελέσματα, να τα προσαρμόσει, να τα εντάξει σε ένα γενικότερο σύνολο ή κάνουμε μια μελέτη για να έχουμε ένα αποτέλεσμα και μέχρι εκεί. Εδώ έχω ενθαρρυντικά νέα. Ωραία. Δηλαδή και το Υπουργείο Γεωργίας Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και ακόμα πιο ειδικότερα η Διεύθυνση Ολοήμερων Προαιρετικών Σχολείων έχει δείξει ενδιαφέρον στο να ενσωματωθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά στα γεύματα των παιδιών. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, υπάρχει το πρόγραμμα των γευμάτων, τα οποία διατίθενται σε όλα τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία της Κύπρου. Mm-hmm. Οπότε έχουμε καταθέσει μια σχετική πρόταση, που είναι βασισμένη στο οργάνικο Life, σε αυτές τις υπηρεσίες των αρμοδίων υπουργείων, για να σκεφτούν τρόπους να ενθαρρύνουμε τις σχολικές εφορίες, να ενθαρρύνουμε τους συνδέσμους γονέων, να ενθαρρύνουμε τα σχολεία, τις οικογένειες και τα παιδιά. Γιατί βλέπετε ότι πρέπει να πιάσεις όλες τις κοινωνικές ομάδες, ναι, από πάνω μέχρι κάτω, για να κάνεις τομές της κοινωνίας θετικές προς όφελος της κοινωνίας. Έρχονται προς εσάς για ενημέρωση ή πρέπει να πάτε εσείς και να χτυπήσετε τις πόρτες? Πρέπει εμείς να χτυπήσουμε την πόρτα, βέβαια, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει κάποιος να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, να υπάρχει κάποιος καλοπροαίρετος, να το πω έτσι, και να κινηθεί με όλες αυτές τις διαδικασίες, πάντα σε συνεργασία με αυτούς που έχουν ότα και ακουέτο και ακούνε πραγματικά, γιατί αν δεν υπάρχει η αρμόδια υπηρεσία, καλή ώρα, το ρωτήμα περιβάλλοντος, ναι, το οποίο θέλει να ακούσει, αφού γκράζεται τα προβλήματα και προσπαθεί να βοηθήσει, αν δεν υπάρχει και η άλλη πλευρά να βοηθήσει, μόνο σου να χτυπάς πόρτες δεν θα καταφέρεις. Δεν απαντάει κανείς, κύριε Μακρύ. Έρχομαι κοντά σας, κυρία Παπασταύρου, γιατί μέσα από τα παραδείγματα, νομίζω ο καθένας από εμάς ξεχωριστά έβγαλε για τα δικά του συμπεράσματα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, λοιπόν, είναι και το τι αποτύπωμα θα αφήσει το κάθε έργο και πώς θα αξιοποιηθεί. Το afterlife, λοιπόν, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και στα φιλμάκια. Πόσο έμφαση δίνετε εσείς? Η αλήθεια είναι ότι δίνουμε αρκετή έμφαση και ειδικά τα τελευταία χρόνια δίνουμε ακόμα περισσότερη. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, μέσα στην πρόταση, μέσα στο έργο, φροντίζει να δεσμεύσει τους εταίρους, τους δικαιούχους, να διατηρήσουν κάποιες δράσεις για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά τη λήξη των έργων. Ούτως ώστε να μην μπουν στα συρτάρια, αλλά να δουλευτούν, να βρεθούν εναλλακτικές μέθοδοι, ούτως ώστε να αυξηθεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων αυτών. Η αλήθεια είναι ότι θέλει προσπάθεια, όπως είπαμε όλοι. Ναι. Η ομορφιά όμως των έργων Life, που είδαμε και μέσα από τα δύο παραδείγματα έργων που παρουσιάστηκαν, είναι ότι δεν δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι κλεισμένοι μέσα σε 4 τοίχους και βγάζουν κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Έχει αποτέλεσμα στην κοινωνία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί τα αποτελέσματα, τα ωφέλη, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, είτε λέγεται νοικοκυριό, είτε λέγεται υγεία του παιδιού, υγεία όλων, καλύτερη ποιότητα ζωής, είναι εμφανή τα αποτελέσματα αυτά
κατά τη διάρκεια του έργου και με το πέρας του έργου. Και σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε δώσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα και γι' αυτό και είμαστε εδώ σήμερα, ούτως ώστε, βλέπετε, υπάρχουν έργα τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανά τα αποτελέσματα τους και την δυναμική που έχουν για να μετεξελιχθούν σε ακόμα κάτι πιο εφικτό ή πιο καινοτόμο ή πιο άμεσο. Είναι προς... έργα που στρώνουν την αλλαγή της κουλτούρας σε διάφορα θέματα. Είδαμε δύο διαφορετικά παραδείγματα. Ναι. Είναι έργα που στρώνουν την κουλτούρα, που διαμορφώνουν συμπεριφορές. Και αν δείτε και στα άλλα έργα Life, το κομμάτι της επικοινωνίας, αλλά κυρίως της ευαισθητοποίησης του κόσμου, όχι μόνο ενημέρωση, έκανα δύο μερίδες αυτό που είπανε πριν και οι δύο καθηγητές, έχουν να κάνουν με την επαφή με τον κόσμο. Ναι. Γιατί αυτή η επαφή είναι με που αυτό αφήνει... φέρνει τη διαφορά. Ποιος δεν έχει πάρει ένα φυλάδιο, δεν είδε ένα οποιοδήποτε διαφημιστικό σποτ και... Τι πέρασε στο τέλος της ημέρας στον ίδιο, τίποτα απολύτως. Η επαφή και η συνεχής διάδραση. Θέλει ενασχόληση, θέλει να ενδιαφέρεσαι και αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος σε όλες τις δράσεις. Είδαμε όμως, και θα ήθελα έτσι με αυτό να κλείσουμε, είδαμε όμως δύο μεγάλους οργανισμούς με μεγάλες συμπράξεις. Σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν και πιο εύκολα κάποια πράγματα που θέλουν, που έχουν ως στόχο. Με τους μικρότερους τι γίνεται, ή του ιδιωτικού, πώς τους μπλέκουμε και εκείνους. Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, για παράδειγμα, είναι μικρομεσαίες. Μπορούν να συμμετέχουν αυτοί ή είναι projects για πιο μεγάλους. Το Life είναι μια πολύ μεγάλη πόρτα, η οποία δέχεται ευχαρίστως και τους μικρούς και τους μεγάλους. Και τους μεσαίους και τους μεγαλύτερους, έτσι, ναι. Ακριβώς. Μπορεί λοιπόν για κάποια μικρή μεσαία επιχείρηση ή μια μη κυβερνητική οργάνωση, μια τοπική αρχή, να φαίνεται κάτι μεγάλο. Από την άλλη όμως το Life θέλει και επιθυμεί να βλέπει συμπράξεις, να βλέπει συνεργασίες. Δεν είναι προαπαιτούμενο, ναι, αλλά είναι καλοδεχούμενο. Ναι. Και μέσα και έτσι μεγαλώνεις κιόλας. Ναι. Μεγαλώνεις, έρχεσαι σε επαφή με οργανισμούς που έχουν ήδη δουλέψει και με τις διαδικασίες και με το μέγεθος αυτών των έργων και μέσα από αυτό βοηθούνται και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι τοπικές αρχές και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πρόσφατα παραδείγματα άλλων έργων Life που έχει πάρει η Κύπρος, τα μεγάλα, τα ολοκληρωμένα έργα της φύσης που τρέχει εδώ και δύο χρόνια και μία τώρα καινούρια για την διαχείριση των αποβλήτων. Έχουμε και συμμετοχή δήμων και συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων και συμμετοχή μικρών συμβουλευτικών περιβαλλοντικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Άρα η δυνατότητα είναι εκεί και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και εμείς να στηρίξουμε ακόμα και τη δημιουργία κάποιων συνεργασιών. Μάλιστα. Μπορείτε να τους γνωρίσετε δηλαδή και μεταξύ τους. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή επιτυχία σε όποιο επόμενο βήμα, στάδιο έρευνα. Πάντα με καλά αποτελέσματα και δική μου ευχή είναι όλο αυτό το έργο να έχει και πραγματικό αποτύπωμα, δηλαδή στην πράξη να το αξιοποιήσουν οι φορείς που πρέπει και μπορούν να το αξιοποιήσουν για να δούμε την αλλαγή να έρχεται λίγο πιο γρήγορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στη δική μας την παρέα. Μέχρι το επόμενο μας ραντεβού, να προσέχετε, να είστε καλά. Γεια σας.